Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο σε κατοικημένη περιοχή με πυκνή βλάστηση ανάμεσα σε τρίλοφο και πλαγιάρι στη θέρμη Θεσσαλονίκης έχει φτάσει στον επαρχιακό δρόμο. Οι φλόγες καταστρέφουν τα πάντα με τους οδηγούς να αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν αναστροφή για να σωθούν από την πυρκαγιά. Κάτοικοι με υδροφόρες και λάστιχα στα χέρια προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες με τις εστίες να ξεσπούν η μία δίπλα στην άλλη και να επικρατεί πανικός. Με όποιο τρόπο μπορούν οι πολίτες παλεύουν να σώσουν τις περιουσίες τους. Με πυροσβεστήρες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει ανάμεσα στα σπίτια της περιοχής, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι φλόγες έχουν μπει πλέον μέσα στις αυλές. Η ΧΙΤΟ 112, αστυνομικοί βοηθούν ηλικιωμένους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ο πιλότος ενός Καναντέρ, βλέποντας το πύρινο μέτωπο να απειλεί κατοικίες, πραγματοποιεί έναν επικίνδυνο ελιγμό και με στοχευμένη ρήψη νερού σώζει το σπίτι. Έχουν έρθει αγώνα κάνουν τα παιδιά, μεγάλο αγώνα κάνουν. Κοντεύουμε να πεθάνουμε. Η φωτιά πλησιάζει απειλητικά μονοκατοικία της περιοχής. Τα ξερόχορτα στο οικόπεδο καίγονται με αστραπιαία ταχύτητα, ενώ τα δέντρα παραδίδονται στις φλόγες. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα με τους χειριστές των ελικοπτέρων να δίνουν μάχη με τις πύρινες γλώσσες. Είναι εδώ στο πόδι αυτή τη στιγμή. Μόλις έγινε και ρήψη από ένα αέριο ακριβώς από πίσω μας. Βλέπετε πόσο κοντά έχει φτάσει η φωτιά. Υπάρχουν ακόμα μικρές εστίες. Από τη φωτιά οχήματα καίγονται ολοσχερώς, ενώ δύο σπίτια υπέστησαν εκτεταμένες φθορές. Ο θείος μου σώθηκε, ο οποίος ήταν μες στην κουζίνα και προσπαθούσε να πάρει τηλέφωνο κάποιο φίλο του. Και τα παιδιά μου σώθηκαν και όλοι καλά. Οι γείτονες σώθηκαν, τα παιδιά κάνουν δουλειά. Ευτυχώς δεν καήκαν άνθρωποι. Η φωτιά μπήκε μέσα στις αυλές των σπιτιών και έκαψε ακόμα και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα. Μας ενημέρωσαν ότι υπήρχε ένας δυνατός θόρυβος κρότος και μετά έπεσε το ρεύμα στην περιοχή εδώ του Τριλόφου και σταδιακά μετά μέσα στο ρεύμα εμφανίστηκε η πυρκαγιά. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, με έναν πυροσβέστη να διακομίζεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για τους πυροσβέστες ήταν μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με 48 δασικές πυρκαγιές να εκδηλώνονται το τελευταίο 24ωρο. Στην Τζιά, μάλιστα, εστάλει 112 για απομάκρυση κατοίκων από Καστελάκια και Κούνδουρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυνατοί άνεμοι συνθέτουν ένα εκρηκτικό κλίμα που παρατείνει τον συναγερμό για την πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται ο θεολόγος Ηλιού. Θεολόγε, η φωτιά ήταν επικίνδυνη, απείλησε αρκετά σπίτια. Δυστυχώς, κάποια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Για 2 ώρες ο Τρίλοφος σήμερα δοκιμάστηκε έντονα, με τις εστίες να είναι διάσπαρτες και να κινούνται ανάμεσα σε σπίτια. Βλέπετε τώρα, εμείς είμαστε σε ένα σπίτι που ήταν δίπλα ακριβώς από την πλαγιά που ξέσπασε η φωτιά. Ήταν θέμα χρόνου να μπουν οι φλόγες μέσα στο οικόπεδο και βλέπετε τις σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί το συγκεκριμένο σπίτι στην πρόσωψη, στο ισόγειο αλλά και στον πρώτο όροφο. Ενώ ράγια, βλέπετε την στιγμή με τη βοήθεια του Άγγελου Μισερλή τα κεραμίδια που έχουν πέσει, καθώς είχε σκεπεί το συγκεκριμένο σπίτι που πλέον έχει καταρρεύσει. Τώρα βλέπετε ότι εδώ στην αυλή υπήρχε μια μπασκέτα η οποία έλειωσε. Δεν θυμίζει τίποτα η συγκεκριμένη μπασκέτα. Καταλαβαίνετε πόσο θερμικό φορτίο υπήρχε εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη αυλή. Έλειωσε τα πάντα στο πέρασμα της η φωτιά. Καταστράφηκε ακόμα ένα σπίτι. Δίπλα ακριβώς από εδώ ένα αυτοκίνητο, μια αποθήκη. Είδαμε πολλούς ηλικιωμένους να απομακρύνονται από τον οικισμό εδώ καθώς είχαν αναπνευστικά προβλήματα και όλοι να δίνουν μια μεγάλη μάχη. Ευτυχώς οι εθελοντές στάλει από το 112. Έτσι, ωστόσο, οι αστυνομικοί, το βλέπουμε και στις εικόνες που έχετε καταγράψει, έσπευσαν και πήγαιναν σπίτι-σπίτι. Ράνια, ναι, ήταν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Αυτό ήταν το μήνυμα από το 112. Δεν δόθηκε ποτέ εντολή για εκένωση. Ωστόσο, επειδή οι φωτιές ήταν διάσπαρτες και ανά πάσα στιγμή πλησίαζαν σπίτια, πλησίασε και ένα ξενοδοχείο εδώ στην περιοχή και χρειάστηκε να γίνει προληπτική εκένωση όταν οι φλόγες έφτασαν έξω ακριβώς από το ξενοδοχείο. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε αστυνομικούς να δρουν αμέσως και να μπαίνουν στα σπίτια να απομακρύνουν ηλικιωμένους και άλλους ανθρώπους που είχαν αναπνευστικά προβλήματα. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν ξεσπάσει 3 φωτιές τις τελευταίες ημέρες. Βρέθηκε, θεολόγια, ένας σάκος με αντικείμενα που θεωρήθηκαν ύποπτα και γι' αυτό είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση.
Μέσα σε λίγες μέρες ξέσπασαν τρεις φωτιές στο Δήμο Θέρμης. Αυτό που προκαλεί ανησυχία, Ράνια, είναι ότι πριν δύο ημέρες, στις 16 Ιουλίου, βρέθηκαν ύποπτες συσκευασίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εμπριστικοί μηχανισμοί στην Καρδία αλλά και στο Λιβάδιο που ξέσπασε μετά δασική πυρκαγιά. Γι' αυτό και ο Δήμος Θέρμης ανακοίνωσε το συγκεκριμένο περιστατικό, έδειξε και τις φωτογραφίες από αυτά που βρέθηκαν και σήμερα ο εισαγγελέας ζήτησε να υπάρχει έρευνα αν τελέστηκαν πράξεις εμπριστικών. Αναμένουμε να δούμε, ωστόσο σήμερα πρέπει να σου πω ότι όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι η φωτιά ξεκίνησε από μετασχηματιστή της φωτιάς, αλλά εδώ οι κάτοικοι αγωνιούν και φωνάζουν ότι έχουν μπει στο στόχαστρο εμπιστρό. Θεολόγια, σε ευχαριστώ πολύ.